Λοιπόν, θεματάρα έχουμε σήμερα. Ανάμεσα στη μάνα μου και στην κοπέλα μου. Τι να κάνω. Και έχω βάλει στον τίτλο και το hashtag ειδηπόδιο, ενώντας ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά εύστοχο ερώτημα που έχω δεχθεί από ένα νεαρό, ο οποίος είναι λίγο πριν από τα 30 και αντιμετωπίζει προβλήματα με τις δύο γυναίκες της ζωής του. Ή να το πω καλύτερα, με τις δύο γυναίκες που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Από τη μια είναι η μάνα του και από την άλλη είναι η κοπέλα του. Μου έχει γράψει την ιστορία με λεπτομέρειες, αλλά μου ζήτησε να μην διαβάσω τις λεπτομέρειες. Θα διαβάσω όμως μερικές χαρακτηριστικές φράσεις που γράφει. Θέκλα, καλημέρα. Θα ήθελα να κάνεις ένα θέμα για την τοξική μάνα ξανά. Άλλη μια μέρα που ξυπνάω χάλια. Πνιγμένος σε ένα τίποτα. Άρα ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός άνδρας αυτός, βιώνει ένα πολύ άσχημο συναισθηματικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Περιγράφει τη δική του οικογενειακή κατάσταση, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση της κοπέλας του. Η μητέρα του είναι μόνη και προφανώς προσκολλημένη πάνω στο γιο της. Η κοπέλα του έχει και αυτή δυσκολίες με το οικογενειακό της περιβάλλον. Έχει ένα γονιό ο οποίος είναι, όπως τον περιγράφει η κοπέλα, τοξικός και πιεστικός και είναι δύσκολα τα πράγματα στο σπίτι. Φαίνεται ότι αυτή η σχέση και για τα δύο τα παιδιά είναι σημαντική. Λέω παιδιά γιατί είναι κάτω από 30. Και για αυτούς τους δύο νέους ανθρώπους είναι σημαντική σχέση. Έχουν επενδύσει αρκετό χρόνο σε αυτή τη σχέση και μάλιστα συγκατοικούν κιόλας. Περιγράφει ο νεαρός στις πληροφορίες ότι ενώ στην αρχή ήταν αγαστές οι σχέσεις μεταξύ της μητέρας του άνδρα και της φιλενάδας του, στη συνέχεια άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα από την πλευρά της μητέρας του. Το αναγνωρίζει δηλαδή αυτός ότι η μητέρα του άρχισε να έχει κάποιες αντιδράσεις, κάποιες αντιθέσεις σε σχέση με το πώς πήγαινε η σχέση των παιδιών, να βάζει κάποια βέτο. Φαίνεται ότι ένιωσε ότι έχανε το γιο της όταν σοβάρευε η σχέση του και συγκατοίκησε με την κοπέλα. Σε κάποια φάση όμως, λέει, προσπάθησε η μαμά του να αποδεχτεί το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κοπέλα στη ζωή του, αλλά συχνά πυκνά αρχίζει να έχει αντιδράσεις. Μέχρι τώρα, στον 1,5 χρόνο της σχέσης περίπου, η κοπέλα δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, όπως τα περιγράφει ο φίλος, στοικά δεχόταν την συνθήκη αυτή, ότι ήταν με έναν άντρα του οποίου η μάνα παρενέβαινε. Παρενέβαινε στη σχέση τους, εκφράζοντας συναισθήματα για τη σχέση τους, εκφράζοντας απόψεις για τη συγκατοίκησή τους και γενικότερα έχοντας μια στάση που δεν είναι σεβαστική απέναντι σε δύο ενήλικα παιδιά, ενήλικους νεαρούς, ενήλικες, δύο νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους. Και λέει η κοπέλα του, βγήκε στην επίθεση και άρχισε να του υποδεικνύει πως πρέπει αυτός να κηρύξει πόλεμο στη μητέρα του. Δηλαδή η κοπέλα πήρε την πρωτοβουλία να του πει, ξέρεις, πρέπει να κόψεις σχέσεις με τη μάνα σου. Πρέπει να οριοθετήσεις τη μάνα σου. Πρέπει να πας no contact με τη μάνα σου. Και γράφει ο φίλος, λέει, τα έχω χαμένα. Είμαι τόσο απογοητευμένος από τη μάνα μου και ταυτόχρονα αναρωτιέμαι πόσο αποδεκτή είναι η αφόρητα πιεστική συμπεριφορά της κοπέλας μου, όσα δίκαια και αν έχει. Στο μεταξύ, λέει, είπα στην κοπέλα μου ότι θέλω να αρχίσω ψυχολόγο γιατί δεν την παλεύω. Και πάρα πολύ καλά το σκέφτηκες να πας στο ψυχολόγο. Μπράβο. Η κοπέλα του έχει κάποιους ενδυασμούς σε σχέση με τον ψυχολόγο. Και του λέει, γιατί να βάλεις ένα τρίτο άκυρο πρόσωπο σε όλο αυτό, γιατί δεν ακολουθείς την τακτική του πολέμου και βλέπουμε μετά, και ρωτάει, είμαι ένας ακόμα people pleaser ή ένας ακόμα μαμάκιας και χέστης. Εγώ θα σου πω ότι είσαι όλα.
Είσαι όλα. Είσαι όλα και δεν το εννοώ κυριολεκτικά. Ενώ ότι έχεις δυσκολίες πολλές να υιοθετήσεις τις γυναίκες στη ζωή σου και θα σου έλεγα ότι η δυσκολία που έχεις να υιοθετήσεις τη μάνα σου μεταφράζεται και στη δυσκολία να υιοθετήσεις, να οριοθετήσεις τη σύντροφό σου, γιατί είμαστε ήδη άνθρωποι σε όλες τις σχέσεις. Και μου λέει ο φίλος, θέλω να μου απαντήσεις ορισμένους προβληματισμούς. Πάμε στους προβληματισμούς. Αξίζει να κηρύξεις πόλεμο στους γονείς σου ή στη μάνα σου για τη μη ολική αποδοχή της κοπέλας ή πρέπει να απέχεις. Αν απέχεις, πρέπει να ξεκόψεις εντελώς. Λοιπόν, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να κάνει την φυσιολογική του επανάσταση απέναντι στη γονική εξουσία και να μπορέσει ένα παιδί, ένα ενήλικο παιδί, νομικά ενήλικο, και εσύ είσαι και ψυχολογικά ενήλικος, γιατί είσαι προς το τέλος της δεκαετίας των 20. Για να μπορέσει ένα ενήλικο παιδί να απελευθερωθεί από την κυριαρχία και την επικυριαρχία της μάνας ή των γονέων, για να κόψει τον ομφάλιο λόρο, πρέπει να κάνει, να προβεί σε κινήσεις δραστικές, όντως. Αυτές οι δραστικές κινήσεις όμως πρέπει να είναι δικιά του απόφαση. Να μην είναι απόφαση της συντρόφου του ή απόφαση οποιοδήποτε άλλου, ούτε καν του ψυχολόγου του. Πρέπει να είναι δικιά σου απόφαση. Δηλαδή εσύ να το νιώσεις ότι δεν αντέχω άλλο τη μάνα μου που μου τα πρίζει, δεν αντέχω άλλο τη μάνα μου που λέει ανοησίες προκειμένου να με έχει δεμένο στο βρακί της που λένε. Οπότε έχω σκάσει, έχω απειβδίσει και της λέω άσε με ρε μάνα. Δεν θα σου μιλήσω για ένα μήνα, μπας και βάλεις μυαλό. Όταν βγαίνει από μέσα σου αυτή η απόφαση να οριοθετήσεις την ανορίωτη μάνα σου, τότε μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το υποστηρίξεις και μπορείς να οριμάσεις μέσα από αυτή την εμπειρία. Όταν όμως το κάνεις για να ευχαριστήσεις την κοπέλα σου, η οποία σου βάζει βέτο και σου λέει «Ξέρεις, αν εσύ δεν βάλεις τη μάνα σου στη θέση της, θα χωρίσουμε», τότε δεν θα γίνει σωστά η οριοθέτηση. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Συμφωνώ ότι πρέπει να βάζουμε τους γονείς μας στη θέση τους. Συμφωνώ ότι πρέπει να οριοθετούμε ανορίου γονείς. Όμως πρέπει να το κάνουμε με ξεκάθαρα δικό μας κίνητρο. Και όταν είμαστε έτοιμοι ψυχικά και συναισθηματικά να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο. Όταν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Αξίζει να κηρύξεις πόλεμο στη μάνα σου όταν η μάνα σου με τον τρόπο που λειτουργεί σου έχει σπάσει τα νεύρα. Αξίζει να κηρύξεις πόλεμο στη μάνα σου όταν εσύ δεν την αντέχεις άλλο. Όχι όταν δεν την αντέχει άλλο η κοπέλα σου. Όταν εσύ δεν την αντέχεις άλλο. Η κοπέλα σου από τη δική της πλευρά, αν δεν αντέχει άλλο αυτό το τσίρκο, έτσι θα το ονόμαζα, το να μπαίνει η μάνα σου μέσα στις σχέσεις, στα τις σχέσεις σας και να έχει απόψεις για το πώς θα ζήσετε τη ζωή σας, αν θα συγκατοικήσετε ή όχι, τι θα κάνετε, τι δεν θα κάνετε. Αν δεν το αντέχει άλλο η κοπέλα σου αυτό που η μάνα σου παρεμβαίνει και εσύ την αφήνεις να λωνίζει, να σε χωρίσει. Όχι να σου βάζει τελεσίγραφο ότι αν δεν οριοθετήσει τη μάνα σου θα σε χωρίσω. Να σε χωρίσει ρε, να σε χωρίσει. Εγώ θα σε χωρίζα, σοβαρά σου το λέω. Γιατί να είμαι σε μία συνθήκη στην οποία θα έχω έναν σύντροφο ο οποίος θα γίνεται συνέχεια σκάτα επειδή τον παίρνει η μάνα του τηλέφωνο ή επειδή του λέει κάτι η μάνα του που δεν του αρέσει αλλά δεν αντιδρά γιατί δεν θέλει να στενοχωρήσει τη μάνα του, γιατί είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος με τη μάνα του υπερβολικά, γιατί υπάρχει συναισθηματική αιμομιξία. Συναισθηματική αιμομιξία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία η μάνα ικανοποιεί τις δικές της συναισθηματικές ελλείψεις με τη σχέση με τα παιδιά της. Δεν είναι κυριολεκτική αιμομιξία, είναι συναισθηματική αιμομιξία. Να σου πω ένα παράδειγμα βασισμένο πάνω στη δική μου ζωή. Εγώ είμαι μάνα. Έχω ένα γιο στα 25 και μία κόρη στα 22. Είμαι μόνη. Δεν έχω σύντροφο. Άρα έχω κάποια συναισθηματικά κενά. Ξεκάθαρα. Δεν έχω κάποιον να περάσω συντροφικό χρόνο, δεν έχω κάποιον να μου δώσει προσοχή και σημασία όπως δίνει ένας ερωτικός σύντροφος σε μια γυναίκα, να με κάνει να νιώσω σημαντική, μπορεί να έχω μοναξιά κάποιες φορές. Αν εγώ εξασκούσα συναισθηματική αιμομιξία με τα παιδιά μου, με το γιο μου για παράδειγμα, θα ήθελα ο γιος μου να ζει μαζί μου
και θα ήθελα να περνάμε με το γιο μου απεριόριστο χρόνο, να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί, να πηγαίνουμε για καφέ, να κάνουμε πράγματα μαζί, για να μου καλύπτει αυτή η σχέση με το γιο μου τα κενά που έχω, που δεν έχω έναν άνδρα ενήλικα σύντροφο. Δεν έχω σύντροφο. Εντάξει, σας έχω πει πριν λίγο καιρό ότι όταν ο γιος μου βρήκε δουλειά στη Λευκωσία, γιατί εργαζόταν στην Πάφο μέχρι πρόσφατα και μετακόμισε στη Λευκωσία, έζησε μαζί μου 1,5 μήνα περίπου τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα πήγαινε στην Πάφο ή στη Λέμεσο, και για μένα ήταν δυσβάσταχτο αυτό. Όχι γιατί δεν αγαπάω το γιο μου, γιατί δεν θέλω το καλό του γιού μου, αλλά γιατί δεν το θεωρώ φυσιολογικό ένας ενήλικας γιος να ζει με τη μάνα του. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό να περνάμε τόσο πολύ χρόνο μαζί ή να πρέπει να μαγειρεύω κάθε μέρα για να φάει ο γιος μου, να του πλένω τα ρούχα του οτιδήποτε τώρα που είναι ενήλικας. Συναισθηματική αιμομιξία θα ήταν αν εγώ έλεγα «Ναι παιδί μου, έλα μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου, μου λύνεις τα προβλήματά μου». Θα έχω κάποιον να βλέπω μαζί τηλεόραση το βράδυ. Θα έχω κάποιον να πηγαίνουμε μαζί περπάτημα. Θα έχω κάποιον να λέω τα νέα της ημέρας μου. Θα έχω κάποιον να τον κανακεύω. Θα έχω κάποιον να τον φροντίζω και να νιώθω σημαντική. Εντάξει. Μητέρες οι οποίες είναι χείρες, οι οποίες είναι χωρισμένες, οι οποίες ζουν σε νεκρούς γάμους, πολύ συχνά δημιουργούν συναισθηματικά αιμομιχτικές σχέσεις με τα παιδιά τους, με τους γιους τους ή με τις κόρες τους. Η μάνα σου φαίνεται ότι έχει τέτοιου είδους δέσιμο μαζί σου. Δηλαδή, συναισθηματικά προσδοκεί περισσότερα από τη σχέση με σένα, από ότι θα προσδοκούσε μια μάνα στην ηλικία της από ένα γιο στην ηλικία σου. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τόσο πιο πολλοί σχέσεις μας γίνονται ισότιμες σχέσεις ενηλίκων και σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε φυσιολογικό να χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας για να καλύπτουμε τα δικά μας συναισθηματικά κενά. Τα δικά μας συναισθηματικά κενά έχουμε ευθύνη να αναλάβουμε, να τα ικανοποιήσουμε μόνοι μας. Να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα και να έχουμε τις δυνάμεις και τις αντοχές να βγούμε έξω στην αρένα του φλερτ και του dating και να βρούμε κάποιον σύντροφο που αν μας ταιριάζει και αν τα βρούμε και αν τα καταφέρουμε να καλυφθούν οι ανάγκες μας οι ερωτικές μέσα από μια ερωτική σχέση, οι συναισθηματικές ερωτικές ανάγκες και όχι μέσα από συναισθηματική μομιξία με τα παιδιά μας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το no contact, δηλαδή να κόψεις οποιαδήποτε σχέση με τους γονείς σου, έχω τη γνώμη ότι δεν είναι εύκολο να γίνει και ίσως και δεν είναι εφικτό να γίνει. Το αίμα νερό δεν γίνεται, το έχω πει πολλές φορές. Σε κάποιες extreme, εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις, αναγκάζονται οι άνθρωποι και κόβουν κάθε επαφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτό που γίνεται είναι μικρά χρονικά διαστήματα αποχής, δηλαδή μάνα μου, με έχεις φτάσει στο όριά μου, δεν θα μιλήσουμε για ένα μήνα. Να σκεφτείς και εσύ πώς συμπεριφέρεσαι, να σκεφτώ και εγώ πώς μπορούμε να διορθώσουμε τη σχέση μας και μετά από ένα μήνα να ξαναμιλήσουμε και αν έχεις καταλάβει κάποια πράγματα και αν δούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια υγιή σχέση, να μιλάμε. Αν δούμε πάλι ότι θέλουμε και άλλο χρόνο για να οριμάσεις και εσύ και εγώ για να μπορούμε να έχουμε μια υγιή σχέση, να ξαναπάρουμε χρόνο. Δηλαδή, no contact για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ξανά δοκιμή ή αυτό που κάνω εγώ με τη δικιά μου μάνα, έχουμε υποτίθεται μια σχέση μακριά και αγαπημένες, εκείνη στην Πάφο, εγώ στην ορεινή Λευκωσία. Μιλάμε κάθε τόσο, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα στο τηλέφωνο. Βρισκόμαστε 2-3 φορές το χρόνο. Αν γίνει κάτι και νιώσω παρεμβατικότητα και νιώσω ότι τα όρια μου παραβιάζονται, θα πάω no contact για ένα αλφα χρονικό διάστημα. Θα της πω, δεν θα σου μιλήσω. Θα κόψω σχέση μαζί σου γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο και αυτά που μου είπες με έχουν ρίξει πολύ ψυχολογικά και νιώθω ότι μου κάνει κακό σε αυτή τη φάση να μην έχουμε, να έχουμε επαφές. Και μετά περνάει ένα χρονικό διάστημα, ενδυναμώνομαι εγώ μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέσα από την προσωπική δουλειά και μετά μπορώ να έρθω ξανά σε επαφή, αλλά έχω στο μυαλό μου ότι όταν παραβεί τα όρια η μάνα μου, επειδή δεν θα διορθώσω εγώ τη μάνα μου, εγώ μόνο τον εαυτό μου μπορώ να διορθώσω, όταν παραβεί τα όρια, θα ξαναπάω no contact. Και έχουμε αυτού του είδους τη σχέση. Δεν είμαστε εχθροί, μιλιόμαστε, αλλά άμα γίνει κάποιο περιστατικό, πάμε σε μία περίοδο μη επικοινωνίας. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό, σας το είχα πει και σε ένα βίντεο, ήταν αρχές του χρόνου, Φεβρουάριο, τότε που ήταν η φάση που ήταν πρωτού ξεκινήσω ξανά την αντικαταθλιπτική θεραπεία και είχαμε ένα τηλεφώνημα στο οποίο μου είπε κάποια πράγματα που εμένα με χάλασαν πολύ. Και είπα, ρε παιδί μου, δεν είμαι καλά, η κατάθλιψή μου, έχω υποτροπή στην κατάθλιψή μου,
Χρειάζεται να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου, χρειάζεται να κάνω πιο εντατική ψυχοθεραπεία, να ξαναξεκινήσω την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Οπότε δεν μου κάνει καλό αυτή την περίοδο να μιλάω με τη μάνα μου. Θα ενδυναμωθώ και μετά όταν θα νιώσω καλύτερα θα μιλήσω. Φυσικά, με κάποιες μανάδες δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε μία σχέση που να μιλάμε όλη μέρα, κάθε μέρα. Που δεν είναι φυσιολογικό νομίζω και για κανέναν το όλη μέρα, κάθε μέρα. Ενώ με κάποιους γονιούς, με κάποιες μανάδες μπορεί να χρειάζεται να έχουμε μία πιο απομακρυσμένη σχέση προκειμένου να διατηρούνται τα όρια. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τους γονείς μας ή ότι δεν μας αγαπάνε οι γονείς μας, αλλά είμαστε άνθρωποι, έχουμε ελαττώματα και οφείλουμε, εφόσον θέλουμε να έχουμε καλή ψυχική υγεία και καλή ψυχική ισορροπία, εσύ ο ίδιος λες ότι είσαι χάλια και ξυπνάς και νιώθεις άσχημα, να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τοξικές συμπεριφορές. Λοιπόν, η συμπεριφορά της μάνας σου, όπως την περιγράφεις, είναι τοξική. Πόσο αποδεχτή είναι η αφόρητα πιεστική και προσβλητική συμπεριφορά προς τον άντρα από την κοπέλα, όταν μάλιστα είναι αρκετά σωστός σε όλα τα άλλα? Λοιπόν, ξαναλέω ότι η κοπέλα σου θα έπρεπε να σε οριοθετήσει με διαβεβαιωτικότητα, με assertiveness, να σου πει ξεκάθαρα, αγάπη μου, αυτό που συμβαίνει κατά τη γνώμη μου δεν είναι υγιές. Χαλιέμαι που γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις από τη μητέρα σου. Δεν είμαι διατεθειμένη να παίξω αυτό το παιχνίδι, να κάνω τη χαζή και να βλέπω τον σύντροφό μου να ταλαιπωρείται από την παρεμβατικότητα της μάνας του και από το ειδηπόδιο που ίσως έχει με τη μάνα του. Οπότε φεύγω. Φεύγω να σου πει. Φεύγω. Και να φύγει. Και να φύγει. Και να τελειώσει η κουβέντα. Το να σου φέρεται άσχημα δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό κανένας να φέρεται άσχημα σε κανένα. Αν έχουμε ένα σύντροφο ο οποίος είναι μαμάκιας, ο οποίος έχει ειδηπόδιο σύμπλεγμα, το ειδηπόδιο σύμπλεγμα είναι ένας όρος που έρχεται από την ψυχανάλυση και από το Φρόιντ και μιλάει για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ένα παιδί, ένα αγόρι, είναι υπερβολικά προσκολλημένο στη μητέρα του και μια μητέρα είναι υπερβολικά προσκολλημένη στο γιο της. Και προκύπτει από το μύθο του Ειδίποδα, όπου ο αρχαίος Ειδίποδας παντρεύτηκε τη μάνα του χωρίς να το γνωρίζει φυσικά. Και το ειδηπόδιο σύμπλεγμα χρησιμοποιείται από τη μια σαν ένα φυσικό στάδιο ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των αγοριών και από την άλλη χρησιμοποιείται σαν μια καθήλωση στο ειδηπόδιο στάδιο, δηλαδή ένας άνδρας ενήλικας να έχει τέτοια προσκόλληση με τη μάνα του, η οποία δεν δικαιολογείται παρά σε ένα ανήλικο παιδί 2-3-4 ετών. Εντάξει. Ποια είναι η άποψή σου για κάποιον που φοβάται να πάει σε ψυχολόγο ο σύντροφός του? Θεωρώ ότι φοβάται κάποιος να πάει σε ψυχολόγο ο σύντροφός του όταν η αδυναμία του συντρόφου του τον βολεύει. Όταν νιώθει ότι και ο ίδιος έχει κάνει σοβαρά λάθη μέσα στη σχέση. Ίσως η κοπέλα σου να σε θέλει αποδυναμωμένο ως προς εκείνην και ενδυναμωμένο ως προς τη μάνα σου. Άρα σου λέει, έλα εγώ να σε κάνω εγώ να βάλεις τη μάνα σου στη θέση της. Δεν είναι ανάγκη να πας στο ψυχολόγο, γιατί ίσως αν πας στο ψυχολόγο, ο ψυχολόγος να σου πει, ρε φίλε, το πρόβλημα σου είναι διπλό. Έχεις μια μάνα που είναι φάουσα, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, που σε τρώει με τα λόγια της δηλαδή. Έχεις και μια φιλανάδα φάουσα. Είσαι στη μέση δύο γυναικών, οι οποίες είναι παρεμβατικές, οι οποίες είναι μη σεβαστικές κλπ. Οπότε φίλε, τι θα κάνεις, πρόσεξε. Πρόσεξε να προστατεύσεις τον πολίτη με αυτό σου. Μπορεί να σου πει ο ψυχολόγος. Άρα ίσως να μην την συμφέρει να πας εσύ στο ψυχολόγο, γιατί μπορεί ο ψυχολόγος να σε ξυπνήσει και να μην δεις μόνο πως η μάνα σου έχει πρόβλημα, αλλά ότι και η φιλενάδα σου έχει πρόβλημα. Ότι η φιλενάδα σου έχει πρόβλημα, σίγουρα η φιλενάδα σου έχει πρόβλημα, γιατί από όσα μου έχεις γράψει για τη φιλενάδα σου, δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τα ζητήματα και τα τραύματα που της έχει προκαλέσει η σχέση της με τον τοξικό της γονιό και χρειάζεται και η ίδια ψυχοθεραπεία. Και πολλές φορές, όταν έχουμε εμείς ατέλειωτα ζητήματα μέσα μας, αντί να ασχοληθούμε με τα δικά μας και να πάω να επιλύσω το δικό μου πρόβλημα με το δικό μου γονιό, ασχολούμαι με το πρόβλημα που έχει ο σύντροφός μου με το δικό του γονιό, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγω τη σοβαρή ευθύνη του να αναλάβω τα δικά μου προβλήματα και να επιλύσω τα δικά μου προβλήματα. Υπάρχει ελπίδα να αλλάξει ο γονέας χωρίς ψυχοθεραπεία? Καμιά. Απολύτως καμιά. Μη σου πω και με ψυχοθεραπεία δεν υπάρχει και πολλή ελπίδα στην περίπτωση της μάνας σου. Αλλά να αλλάξει ο γονέας χωρίς ψυχοθεραπεία, ελπίδα καμιά.
πρέπει να χωρίσεις από έναν άνθρωπο που σου φέρεται άσχημα και βασίζει τη συμπεριφορά αυτή σε άλλες πηγές προβλήματος, για παράδειγμα τη μάνα, είναι δική σου η απόφαση. Πόση ανοχή έχεις. Είναι δική σου η απόφαση. Μπορώ να σου πω εγώ να χωρίσεις. Εγώ σου λέω, στη θέση σου θα σε χώριζα και στη θέση σου θα τη χώριζα. Και στη θέση σου θα πήγαινε κοινό contact με τη μάνα σου. Και στη θέση σου θα πήγαινε εντατικά για οξία ψυχοθεραπεία. Δεν μπορώ όμως να σου πω τι θα κάνεις εσύ. Δεν μπορώ να σου πω. Σε τι βαθμό πρέπει να απομονώνεις τα άσχημα περιστατικά και να κρατάς τα καλά στοιχεία? Σε κανένα βαθμό δεν πρέπει να απομονώνεις τα άσχημα περιστατικά. Πρέπει να δίνεις εξαιρετική έμφαση στα άσχημα περιστατικά, ειδικά στην αρχή της κοινής ζωής των ανθρώπων. Όταν στον πρώτο, δεύτερο χρόνο μιας σχέσης βγαίνουν άσχημες τοξικές συμπεριφορές, δεν πρέπει να τις απομονώνεις και να λες, «Α, ήταν μια κακή στιγμή, ας το ξεχάσουμε». Γιατί μέσα στην ένταση και μέσα στην σύγκρουση, εκεί φαίνονται οι ελλείψεις, οι συναισθηματικές ελλείψεις, οι ηθικές ελλείψεις. Και το πρόβλημα δεν είναι κάποιος να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του. Το πρόβλημα δεν είναι να θυμώσει κάποιος. Το πρόβλημα είναι να βγάλει πάνω στο θυμό του απόψεις και σκέψεις που έχει για σένα, για τη σχέση σας, για τη ζωή, οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που σε άφησε να πιστεύεις πως έχει. Δεν είναι κακό να θυμώσει σύντροφος σου μαζί σου. Δεν είναι κακό να ανεβάσει τον τόνο της φωνής της σε ένα καυγά, σε μια λογομαχία. Εάν όμως μέσα στον καυγά, μέσα στη λογομαχία, σου εκφράσει στάσεις ζωής και απόψεις που διαφωνούν με σένα, εκεί πέρα ναι, πρέπει να τα λάβεις σοβαρά υπόψη. Γιατί ο άνθρωπος πάνω στο θυμό του βγάζει προς τα έξω τα κομπλεξιλίκια του. Βγάζει προς τα έξω τις ανασφάλειες του, βγάζει προς τα έξω τους εσωτερικούς του δαίμονες που μπορεί να κρύβει περίτεχνα. Μέσα στο θυμό φαίνεται, διαφαίνεται τι σόι άνθρωπος είναι ο καθένας. Αν την ώρα που θυμώνει, φωνάζει, υψώνει τον τόνο της φωνής, αλλά μιλάει με επιχειρήματα, μιλάει με λογική, είναι πολύ διαφορετικό από του να θυμώσει, να φωνάζει ασυνάρτητα και να σου βγάζει ένα τεράστιο κομπλεξιλίκι. Τι κάνει ο άντρας που είναι στη μέση μιας τοξικής κατάστασης? Στέλνει email στη Θέκλα. Τι κάνει? Πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό του. Πρέπει να δεις τον εαυτό σου, γιατί επιμένω ότι αν δεν είχες τέτοια σχέση με τη μάνα σου, δεν θα επέλεγες υποσυνείδητα και αυτή τη σύντροφο. Είναι όλα ένα και ένα όλα. Δηλαδή, θα πρέπει να ενδυναμωθείς ψυχοθεραπευτικά για να αντιμετωπίσεις τόσο τη σχέση σου με τη μάνα σου, όσο και τη σχέση σου με τη σύντροφό σου. Η ψυχοθεραπεία είναι η λύση και καλά το έχεις σκεφτεί. Και αν θέλει η κοπέλα σου να έρθει μαζί σου, άστε να έρθει μαζί σου. Άστε. Πηγαίνετε μαζί ως ζευγάρι. Και εκεί ως ζευγάρι να θέσετε θέματα. Και εκεί να πάτε φυσικά σε κάποιον ψυχολόγο ο οποίος να έχει εμπειρία με ζευγάρια. Και να συζητήσετε όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν και ρωτήστε τον ψυχολόγο. Χρειάζεται να κάνει ο καθένας ψυχοθεραπεία ατομική ξεχωριστά? Ποια θέματα βλέπεις τον ένα, ποια θέματα βλέπεις τον άλλο? Το ψάχνεις το ζήτημα. Όταν είσαι στη μέση μιας τοξικής κατάστασης, δεν παραμένεις αδρανής, ούτε προσπαθείς να χαμηλώσεις τους τόνους. Παίρνεις δράση και η ουσιαστική δράση είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία όπως πολύ ορθά το σκέφτηκες. Πώς αντιμετωπίζεις την απογοήτευση της κοπέλας από τη μίζεστη συμπεριφορά από τη μάνα σου? Η κοπέλα δηλαδή περιμένει η μάνα σου να την αγαπήσει και να αποκτήσει μια δεύτερη μάνα? Είναι απογοητευμένη η κοπέλα επειδή η μάνα σου την απορρίπτει? Θα σου μιλήσω ως κοπέλα τώρα. Εάν ήμουνα με κάποιον που η μάνα του με απέρριπτε και αυτός ο κάποιος έβαζε τη μάνα του στη θέση της, δεν θα με ενοχλούσε ότι με απέρριπτε η μάνα του. Θα με ενοχλούσε ο σύντροφός μου να κανακεύει τη μάνα του που με απορρίπτει και να προσπαθεί να βρει μεσοβέζικες λύσεις προκειμένου να κρατήσει ευχαριστημένη και τη μάνα του και τη φιλενάδα του. Σου ξαναλέω, αν ήμουνα με έναν άνδρα, γιατί με ρωτάς τι να κάνεις, σου λέω ότι θα έκανα εγώ, χωρίς να σημαίνει αυτό πρέπει να το κάνεις εσύ, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του αντοχές και το δικά του αξιακά συστήματα και το δικό του τρόπο λειτουργίας. Αν ήμουνα με έναν άνδρα, ο οποίος είχε μια μάνα που με απέρριπτε και αυτός κανάκευε τη μάνα του και προσπαθούσε να την κρατάει και εκείνη ευχαριστημένη και εμένα ευχαριστημένη, θα αποχωρούσα ευγενικά. Ίσως θυμώνοντας,
Ίσως αυξάνοντας την ένταση της φωνής μου, δεν θα έμπαινα όμως σε εχθροπραξίες. Θα έλεγα, sorry, δεν μπορώ να είμαι μέρος αυτού του τσίρκου, όπως είπα και προηγουμένως. Γιατί είναι τσίρκο. Είναι τσίρκο. Είναι τσίρκο πραγματικά να έχεις ένα γιο ενήλικα, που ο γιος σου να έχει μια σχέση και να έχεις άποψη για το αν κοιμάται μαζί με τη φιλά του, αν δεν κοιμάται μαζί με τη φιλά του, αν την έχει παντρευτεί, αν δεν την έχει παντρευτεί, να μαρτάνουν, να κάνουν, να φτιάνουν, να ράνουν. Τσίρκο είναι. Τσίρκο είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι υγιές. Είναι συναισθηματική αιμομιξία. Εγώ έχω δύο ενήλικα παιδιά, όπως έχω πει και προηγουμένως. Το ένα μου παιδί έχει σχέση, το άλλο μου παιδί είναι σίγκολ. Προσέχω πάρα πολύ πώς θα συμπεριφερθώ και απέναντι στο πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση το παιδί μου και απέναντι στο ίδιο το παιδί μου σε σχέση με τη σχέση του, γιατί δεν μου πέφτει λόγος, γιατί είναι η δική του στη ζωή. Γιατί θέλω το παιδί μου να είναι ευτυχισμένο και δεν πρέπει καθιονδήποτε τρόπο να κάνω οτιδήποτε που να τορπιλήσει τη σχέση του. Δεν μου πέφτει λόγος. Όσο το παιδί μου είναι με αυτό το πρόσωπο και είναι ευτυχισμένο, όταν συναντάω και τους δύο μαζί, χαίρομαι. Εάν σε κάποια φάση εάν δεν πάει κάτι καλά, που πιστεύω θα πάει πολύ καλά, τότε εγώ το παιδί μου θα ξέρω. Δεν θα ξέρω το άλλο πρόσωπο με ποια έννοια, με την έννοια του ότι σέβομαι το άλλο πρόσωπο επειδή σέβομαι το παιδί μου. Το άλλο πρόσωπο έχει τη δική του μάνα που θα το αγαπήσει η δική του μάνα. Αγαπώ εκείνο το πρόσωπο, αλλά όχι το ίδιο όπως αγαπάω το παιδί μου. Αγαπάω όμως τόσο πολύ το παιδί μου, ώστε να το σέβομαι και να μην είμαι μέσα στα πόδια του. Και να μην του δίνω απόψεις για τη σχέση του, οι οποίες μπορεί να είναι επιβλαβείς. Γιατί εγώ που είμαι ψυχολόγος και που είναι η βασική μου ενασχόληση τόσο στη ψυχοεκπαίδευση όσο και στη συγγραφή το κομμάτι των σχέσεων. Και δεν λέω τίποτα. Τίποτα. Και αν συμβεί κάτι και έχουν προβλήματα, θα πω πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο να τα συζητήσετε. Δεν θα πω τίποτα. Η μάνα σου τι. Τι σε θέλει για άντρα της. Αυτά. Τι κάνει ένας άνδρας που έχει αυτό το πρόβλημα. Ένας άνδρας που έχει αυτό το πρόβλημα φροντίζει να πάει σε ψυχολόγο να ενδυναμωθεί για να μην γίνεται πώς να το πω, υποχείριο ούτε της μάνας του αλλά ούτε και τη συντρόφου του. Διεκδίκησε την ανδρική σου δύναμη. Σου στέλνω την αγάπη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λίγοι άντρες καταφέρνουν να βγουν από αυτή τη γολγοθά. Εσύ όμως, εφόσον παρακολουθείς τα βίντεο μας και εφόσον είσαι τόσο βαθιά σκεπτόμενος, είμαι σίγουρη πως μπορείς να τα καταφέρεις. Σου στέλνω την αγάπη μου. Και σου λέω, αν σε είχα γιο μου, δεν θα σου έλεγα μαύρα είναι τα μάτια σου ή μαύρα είναι τα μάτια σου. Σου έλεγα, τι σε ευχαριστεί, γιέ μου, κάνε το. Εσύ ξέρεις καλύτερα, γιέ μου, ό,τι θέλει το παιδί μου για τη δική του προσωπική ζωή. Δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δική μου προσωπική ζωή θα φροντίσω εγώ. Για την προσωπική ζωή του παιδιού μου θα φροντίσει το παιδί μου. Δεν χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας για να καλύπτουμε τα δικά μας συναισθηματικά κενά. Δεν χρησιμοποιούμε τις σχέσεις των παιδιών μας για να αποκτήσει ενδιαφέρον η ζωή μας. Δεν κουτσομπολεύουμε τις σχέσεις των παιδιών μας. Δεν τορπιλίζουμε τις σχέσεις των παιδιών μας. Ευχόμαστε ολόκαρδα τα παιδιά μας να έχουν καλύτερη και πιο επιτυχημένη ερωτική ζωή από εμάς και να είναι και πιο ευτυχισμένοι και πιο ισορροπημένοι. Αμήν. Γεια. Yeah.